Τελειώνει το σχολείο και αρχίζει ένας γολγοθάς στο μυαλό των γονέων, ναι, που λέει τώρα το καλοκαίρι τι κάνουμε. Γιατί το ότι τα παιδιά παίρνουν άδεια να πάνε σε διακοπές, δεν παίρνει άδεια και γονιός. Όχι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει τώρα για να μπορούν τα παιδιά να περνάνε καλά. Πρέπει να διασκεδάζουν. Υπάρχει. Να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο όσο είσαι στη δουλειά, να μην σκέφτεσαι. Διότι υπάρχουν αυτά τα καταπληκτικά summer camp, τα οποία διοργανώνονται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Και είναι εκείνα τα summer camp από τα οποία τα παιδιά μας μπορούν να πάρουν πάρα πολλές αξίες, να αθληθούν, να παίξουν, να χαμογελάσουν, να διασκεδάσουν και να ξεχάσουν ότι έχουν και γονείς στο τέλος. Όχι, όχι, δεν θέλουμε τώρα αυτό, το ξεχάζουν και τώρα. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο βιώνω κι εγώ. Δεν ξέρω με τι κριτήρια θα πρέπει να επιλέξω το summer camp για το παιδί μου. Γι' αυτό φέραμε την Εύη. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εμείς. Είσαι η λύση σε όλα τα προβλήματα. Είσαι. Τι να σε κάνουμε. Είμαι η λύση. Είμαι η Εύη και μπορώ να σας δώσω λύσεις. Είμαι η λύση και πολύ καλά. Λοιπόν, και όχι μόνο η Εύη. Νούμερο ένα, πρέπει να σκεφτείτε πάρα πολύ καλά την επιλογή σας. Ωραία. Και τι εννοώ με αυτό. Είναι βέβαια φυσικό πάρα πολλοί γονείς, όπως είπε και ο Λευθέρης, να μην μπορούν να πάρουν άδεια και αρχίζουν και δυσανασχετούν με το τι θα γίνει το παιδί τους τις μέρες εκείνες, πώς θα περάσει αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού, κυρία, πιο όμορφα γίνεται. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν ιδιωτικά και δημόσια summer camp? Λοιπόν, υπάρχουν. Να ξεκινήσεις δηλαδή και από εκεί, υπάρχουν κέντρα γενικώς δημιουργικής απασχόλησης. Υπάρχουν κάποια που είναι δημόσια, κάποιες δημόσιες δομές που όμως λειτουργούν κυρίως το χειμώνα. Υπάρχουν κυρίως ιδιωτικές δομές. Και υπάρχουν και κάποια καλοκαιρινά έτσι camp, στα οποία υπάρχουν κάποια voucher που μπορούν να πάρουν οι γονείς και να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά τους σε αυτά. Όμως αυτό έχει να κάνει ένα λόγο και με την ηλικία. Δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν το voucher με όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Πρέπει το παιδί σου να είναι από κάποια ηλικία και πάνω για να μπορέσει να πάρει. Άρα αυτό το voucher. Άρα θέλει περισσότερο ψάξιμο όλο αυτό. Ακριβώς, για να δούμε αν πραγματικά μας αναλογεί ένα τέτοιο voucher, ναι, ή όχι. Και αν μπορούμε να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως η αλήθεια είναι ότι οι γονείς θα πρέπει να δώσουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν τα παιδιά τους να απασχοληθούν με κάποιο τρόπο το καλοκαίρι. Γιατί καμιά φορά, εντάξει, τα χρήματα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για πάρα πολλούς. Γιατί περνάμε και δύσκολες εποχές. Αλλά έστω ότι έχεις τα χρήματα, γιατί πρόκειται για το παιδί σου και καλιά να τα δώσεις εκεί που λένε στο χωριό μου, παρά να τα δώσεις πουθενά αλλού. Τι πρέπει να προσέξουμε, είναι η ασφάλεια, βέβαια, οι δραστηριότητες. Είναι αρκετά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως με το ότι πρέπει αρχικά να συζητήσετε με το παιδί σας για το πού θέλει να πάει, για το τι θέλει να κάνει, πώς θα ήθελε να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ μπορεί να θέλω το παιδί μου να πάει να αθληθεί. Και αυτό το καημένο να θέλει λίγο να χαλαρώσει. Μείον! Μείον θα σου βάλω σήμερα. Αλφα πλήν. Δεν το ρώτησε, το έγραψε μόνο του, Μα δεν το ρώτησε, δεν έχω πολλές επιλογές σε summer camp στο Ηράκλειο. Περίμενε, θα δούμε. Λοιπόν, ίσως αλλάξει γνώμη, ίσως παραμείνει πιστό. Θα δούμε. Κάποια παιδιά λοιπόν μπορεί να αγαπούν τα αθλήματα. Οπότε ίσως γι' αυτά να είναι μια επιλογή να τα πάτε σε ένα χώρο ο οποίος έχει εγκαταστάσει που τα παιδιά μπορούν να αθληθούν και να γνωρίσουν ενδεχομένως και κακή αθλήματα με τα οποία δεν έχουν έρθει σε επαφή όλο το χειμώνα. Υπάρχουν όμως και camp τα οποία έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Ακριβώς. Υπάρχουν camp που μπορεί να προσφέρουν στα παιδιά ενδεχομένως κάτι με το θέατρο. Υπάρχουν camp τα οποία έχουν να κάνουν πιο πολύ με πράγματα που γίνονται στη φύση. Μπορεί να υπάρχουν κάποια camp τα οποία θα έχουν δραστηριότητες που αφορούν το νερό. Έτσι ενδεχομένως, όπως για παράδειγμα υπάρχουν εδώ στο Ηράκλειο τέτοιου είδους δραστηριότητες, αν κάποιος ψάξει περισσότερο. Το νερό όμως είναι ένας παράγοντας τον οποίο ο γονιός τον φοβάται. Ναι. Έτσι δεν είναι. Τον φοβάται, αλλά αν το παιδί μου... Έχουν προνοήσει όμως οι άνθρωποι εκεί να υπάρχουν ένα βαγωσώστης ή ό, τέλος πάντων μπορεί να χρειάζεται. Εντάξει, ναι, για να είναι πάλι. Αν το παιδί θέλει κάτι τέτοιο όμως, γιατί όχι να μην ψάξω εγώ ως γονέας να του δώσω αυτή την επιλογή. Δεν λέμε απαραίτητα να το πάτε εκεί. Γιατί πρέπει να δείτε και άλλους παράγοντες γύρω από αυτό. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση και από εκεί και πέρα να κάνουμε την έρευνα αγοράς. Δηλαδή, τι ακριβώς υπάρχει. Mm-hmm. Και από αυτά που υπάρχουν, από αυτές τις καλοκαιρινές δραστηριότητες που υπάρχουν, τι είναι αυτό που ταιριάζει σε εμάς ως γονείς πρώτα και μετά φυσικά και στο παιδί μας. Τι εννοείς ταιριάζει σε εμάς? Ταιριάζει σε εμάς όσον αφορά το κομμάτι, ας πούμε, των ωραρίων. Του προγράμματος δηλαδή. Ναι, του προγράμματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να εξυπηρετεί. Αν είναι κοντά και στο σπίτι ή όχι. Βέβαια. Αυτό το σκεφτόμαστε επίσης. Αλλά για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια κάμπ που λειτουργούν 8 με 2. Μπορεί εσύ να μην σχολάς στις 2, να μην σου ταιριάζει αυτό. Μπορεί λοιπόν να αρέσει στο παιδί να πάει στο συγκεκριμένο, ας πούμε, συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά να μην ταιριάζει στο δικό μας πρόγραμμα. Πρέπει λοιπόν εκεί κάπου να γίνει μια κουβεντούλα πάλι. Και να βρούμε τις διαθέσιμες επιλογές. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της τοποθεσίας. Και όταν μιλάω για την τοποθεσία, δεν μιλάω μόνο για αυτό που είπε πριν ο Λευτέρης, για το αν είναι κοντά ή μακριά από το σπίτι μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή είναι καλοκαίρι, επειδή έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, επειδή τα παιδιά θα βρίσκονται πολλές ώρες στο χώρο εκείνο που θα επιλέξετε, να πάτε από κοντά να δείτε τις εγκαταστάσεις.
Δηλαδή, έχει μέρη σκιέρα εκεί που θα στείλω το παιδί μου. Σκέπαστρο, κάποια εγκατάσταση. Πώς είναι οι εγκαταστάσεις στις οποίες τρώνε, γιατί στα πιο πολλά από αυτά τα camp υπάρχει και σύντηση. Είτε κάποια camp το προσφέρουν από μόνα τους, είτε εσείς παίρνετε, φτιάχνετε ένα ταπεράκι από το πρωί και το δίνετε στο παιδί σας. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό να δω πού θα φάει το παιδί μου. Έχει, ας πούμε, αρκετές τουαλέτες, πώς είναι η υγιεινή του χώρου, τι όρια ασφάλειας υπάρχουν, αλλά το προσωπικό που δουλεύει εκεί. Το προσωπικό ήθελα να εστιάσουμε, γιατί θα κάνει που θα κάνει ο γονέας το ταξίδι μέχρι εκεί να φτάσει. Δεν είναι σημαντικό να γνωρίσει και τους ανθρώπους που θα συναναστρέφει το παιδί του καθημερινά, που θα έχουν επικοινωνία. Γιατί υπάρχει αυτή η χημεία μεταξύ των ανθρώπων, το να μπορούν να ενημερώνουν και τους γονείς αντίστοιχα γιατί συνέβη μέσα στη μέρα. Πρέπει να υπάρχει και αυτό. Βέβαια. Το θέλεις, το αποζητάς πολλές φορές. Το κομμάτι του προσωπικού, ως μαμά ή ως μπαμπάς, πέρα από τις εγκαταστάσεις, το θεωρώ εγώ πάρα πολύ βασικό. Διότι δεν γίνεται να αφήνω το παιδί μου σε ένα χώρο χωρίς να ξέρω αυτός που θα το παραλάβει τι background σπουδών έχει. Δηλαδή, έχει δουλέψει αυτός ο άνθρωπος με παιδιά στο παρελθόν, έχει κάποιο πτυχίο που αφορά, κάποιο πτυχίο παιδαγωγικής ή αν όχι παιδαγωγικής, είναι γυμναστής, αν πάω κάπου ας πούμε που έχει αθλήματα. Έχει κάποιο πτυχίο αυτός ο άνθρωπος που να αντιστοιχεί στη δραστηριότητα εάν, να κάνει το εάν παιδί. Εάν όχι, παίρνουμε το παιδί και φεύγουμε. Ακόμα και αν το αρέσει. Εάν όχι, εγώ θα πρότεινα να πάρω το παιδί σας και να φύγετε. Διότι εγώ δεν θα εμπιστευόμουν το παιδί μου σε ένα χώρο και σε ανθρώπους που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Επίσης, με έκανε τρομερή εντύπωση, επειδή εκεί που έγραψα εγώ το γιο μου φέτος και ξεκινάει μάλιστα από το Σάββατο, ή δηλαδή με το που κλείσουν, βάλουν λουκέτο στο σχολείο. Επόμενη μέρα, summer camp κατευθείαν. Που δεν το περίμενα και δεν μου το είπαν αλλού, είναι η ιατρική υποστήριξη και η ιατρική επίβλεψη. Δηλαδή και η παρουσία γιατρού στον χώρο και με τέτοιες θερμοκρασίες και με το παιχνίδι και μπάλα. Και να νιώθεις και ασφάλεια πολλά και αλλά μην έχεις και το μυαλό σου και στρεσάρισε περισσότερο. Το παιδί μου βρίσκεται κάπου, εγώ είμαι στη δουλειά. Δεν ξέρω όμως αν ομιγέννητο γίνει κάτι. Ναι, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό που ανέφερε ο Λευτέρης με την ιατρική περίθαλψη. Διότι πέρα από το προσωπικό, από το ποιοι παραλαμβάνουν το παιδί μας και το αναλαμβάνουν για όλες αυτές τις ώρες. Η ιατρική περίθαλψη, το αν υπάρχει φαρμακείο, αν υπάρχει ένας απεινιδωτής στον χώρο ενδεχομένως, αν υπάρχει πόσο μάλλον γιατρός που είναι το θεμητό και αυτό το θέλω να υπάρχει παντού σε όλα τα camp ή κάποιος νοσηλευτής, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι παιδιά μικρά, θα τρέξουν, θα παίξουν, σίγουρα κάποια στιγμή θα χτυπήσει. Δηλαδή, εδώ στο σχολείο που είμαστε και καθημερινά κάτι συμβαίνει, κάτι μικρό, δεν μιλάμε τώρα για πράγματα πιο μεγάλα, πόσο μάλλον σε ένα summer camp που τα παιδιά είναι έτσι λίγο πιο ατίθασα, είναι πιο ελεύθερα, κάνουν πράγματα που δεν θα έκαναν, ας πούμε, στην τάξη. Οπότε πρέπει, ναι, ενθουσιάζονται περισσότερο, οπότε πρέπει να το προσέξουμε. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι υπερπροστατευτικό. Θεωρώ ότι αγαπώ το παιδί μου πάρα πολύ. εγώ θα πρέπει να σας πω, όταν πήγα στο χώρο και τον επισκέφτηκα, εκτός το ότι εννοείται τις πρώτες μέρες Χριστιανά θα είμαι να πίνω τον καφέ μου εκεί και θα κοιτάω παντού. Ευτυχώς που δεν είναι υπερπροστατευτικός, Παναγία μου, να αυτό, πάλι καλά. Έτσι έψαχνα στο summer camp. Μπράβο, ναι, ακριβώς αυτό. Κάνανε και τύχη τους οι άνθρωποι. Παρατηρούσα, θα πρέπει να σας πω, μέχρι και τις διεξόδους του χώρου για να δω αν είναι εύκολη ή δύσκολη η έξοδος του παιδιού ξαφνικά από το χώρο. Δηλαδή, παιδιά, αφήνω το παιδί μου εκεί. Πόσες ώρες, Χριστιανά. Θέλω να μου εστιάσεις λίγο και να μου δώσεις τον ορισμό του υπερπροστατευτικού γονέα. Εγώ δεν είμαι. Όχι, ρε, ούτε εσείς. Αφού δεν είμαι, δεν το ξέρω. Τώρα, δεν έχετε συστηθεί, δεν έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη, εσύ καθόλου. Φτάζομαι στο μόνι τώρα. Να. Εντάξει, η διαφορά σε αυτό είναι ότι επειδή όλη τη χρονιά αφήνεις το παιδί σου στο σχολείο, που είναι μια δομή που ανήκει μέσα στο κράτος και έχεις μια αλφα εμπιστοσύνη και λες ότι υπάρχει από δεν είχα. Με δεν κέρδισαν. Σε κέρδισαν στο σχολείο. Η αλήθεια αυτή και τους το δίνω εκεί στο σχολείο. Στο summer camp, επειδή όμως το επιλέγεις εσύ, είναι λίγο παραπάνω το άγχος. Ναι. Και έχεις ένα άγχος παραπάνω, γιατί είναι οι επιλογές πάρα πολλές. Οπότε λες, έκανα την καλύτερη επιλογή τώρα για το παιδί μου. Θα είναι καλά εδώ πέρα που το έφερα. Πώς θα περνάει. Βέβαια, να σας πω ότι επειδή τα περισσότερα από αυτά μπορεί κάποιος γονέας να πληρώσει είτε με τη εβδομάδα είτε με τις δύο εβδομάδες. Δηλαδή, αν είναι ένα 15ήμερα κάποια από αυτά, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή πρέπει να πληρώσετε το μήνα. Και εβδομαδιαία. Και εβδομαδιαία. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να το δοκιμάσετε. Δηλαδή, να πάτε σε αυτό, να δείτε. Α, αρέσει το παιδί μου. Αν δεν του αρέσει τη μία εβδομάδα, το κόβω, το πάω κάπου αλλού. Σε ένα άλλο περιβάλλον που μπορεί να του αρέσει περισσότερο. Φυσικά, η επιβάρυνση των χρημάτων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο προϋπολογισμός ο οικονομικός. Θα πρέπει να δείτε λοιπόν αν το camp το οποίο έχετε επιλέξει σας ταιριάζει. Δηλαδή, δεν πάμε ακούγοντας ότι ένα camp, για παράδειγμα, είναι
πολύ καλό. Ναι, αλλά άμα έχει πάνω, ας πούμε, 150 ευρώ και εγώ δεν μπορώ αυτό να το υποστηρίξω, δεν θα πάτε προφανώς εκεί. Σε ευχαριστούμε, Εύη. Τα σκεφτόμαστε όλα και καταλήγουμε στην καλύτερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε. To the point, πολύ συγκεκριμένη. Ουσιαστικά τα bullets, ουσιαστικά όλα για τις σχολείες. Βοηθήθηκες εσύ. Βοηθήθηκα πάρα πολύ. Μα και την Εύη είχα πάρει τηλέφωνο και τη ρώτησα τι γίνεται κτλ. Γι' αυτό βάλαμε και το θέμα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε καλό καλοκαίρι, γιατί την άλλη εβδομάδα. Σαν δασκάλα. Γιατί τα εδώ δεν τελειώνει. Εγώ αγχώθηκα και στεσαρίστηκα έτσι που το πέταξα.